Μητρικών εκλαγώνων Χριστών ηγάπη σα. Ω περβλαστό Ελισάβετ, δικαιοσύνη τερπνός και τη συχνέση αυτού ακολουθήσασαν των αιωνίων αγαθών, γεωργίστας απαρχάς, αμέμπτος το πολιτεία. Θαυματουργούσα Θεόφρον, προσωτηρίαν των ψυχών, Τον ζήλων δεξαμένη των Αποστόλων Χριστού νομίμως θλίσατε; υπέρ της δόξης αυτού τρεις αριθμοί μάρτυρες φίληξο Θεοφόρο Αχιλεύς ο Θεόφρον, άμα και φουρτουνάτος, των εχθρών καθελώντες. Διό ενεφροσύνη ημάς μακαρί, 24 Απριλίου Ελισάβετ οσία της Θαυματουργού Σάβα του Στρατιλά του 170 Στρατιωτών Παυσικράτους και Βαλεντίωνος Ευσεβίου Νέονος, Λεοντίου Λονγίνου και Ετέρων Τεσάρων Χριστοφόρου Δημητρίου Δανάβου Δονάτου Θερινού Νεστάβης και Νίκης Φίλικος Πρεσβιτέρου Φουρτουνάτου και Αχιλέως των διακόνων και μαρτύρων, ξενοφόντος οσίου, δούκανε ο μάρτυρος του Μιτιλινέου του Ράπτου και Νικολάου του Νεομάρτυρος. Η Οσία Ελισάβετ η Θαυματουργή Από την κοιλία της μητέρας της είχε αποκαλυφθεί ότι η Ελισάβετ θα γινόταν αστέρας υπέρλαμπρος της χριστιανικής πίστεως. Αυτό έγινε με την εμφάνιση Αγγέλου στην μητέρα της που της είπε ότι θα γεννήσει κόρη που θα διακριθεί στις αρετές του Χριστού. Πραγματικά η Ελισάβετ από μικρή ηλικία έδωσε την ψυχή της και το σώμα της στην διακονία των πασχόντων συνανθρώπων της. Με κάθε νόμιμο τρόπο προσπαθούσε να βρει πόρους για τη συντήρηση των φτωχών, και συγχρόνως δωρεάν μόρφωνε και κατηχούσε τα παιδιά τους. Θύμιζε έτσι τον Λόγο του Θεού που λέει «Πτωχό έκτινον την χείρα σου ή να τελειωθεί η ευλογία σου». Άπλωσε δηλαδή με ελεημοσύνη το χέρι σου στο φτωχό για να είναι τέλεια η ευλογία του Θεού προς εσένα. Έπειτα νύχτα μέρα πρόσφερε την υπηρεσία της στους αρρώστους σαν να σοκόμα, εμπνεωμένη και πάλι από τον Θείο Λόγο που λέει «Μη όκνη επισκέπτες θεάρωστον, εκ γάρ των τιούτων αγαπηθήσει». Δηλαδή, να μην είσαι απρόθυμος στο να επισκέπτεσαι τον άρρωστο, διότι από κάτι τέτοια έργα θα αγαπηθείς από το Θεό και από τους ανθρώπους. Επίσης δεν παρέλειπε να παρηγορεί τους θλιβωμένους και στενοχωρημένους συνανθρώπους της, διότι η ψυχή της άκουγε και πάλι το Θείο Λόγο που λέει «Μη ιστέρι αποκλεόντων», δηλαδή «Μην παραλείπεις να συμπαρίστασε σε αυτούς που κλαίνε». Η Ελισάβετ εκοιμήθη εν κυρίω ευεργετώντας αλλά και θαυματουργώντας, διότι ο Θεός της είχε δώσει και αυτό το χάρισμα ο Άγιος Σάβας ο στρατιλάτης ο Γότθος. Στην καταγωγή ήταν Γόρθος και έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν στα χρόνια του Αυτοκράτορα Αυριλιανού και υπηρετούσε στη Ρώμη. Ο αιώνα μετά Χριστόν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αβριλιανού και υπηρετούσε στη Ρώμη. Ο βασιλέας δεν γνώριζε ότι ο Σάβας ήταν χριστιανός, αλλά και αυτός δεν θεώρησε ότι έπρεπε να προφυλαχθεί όταν διώκονταν και φυλακίζονταν οι χριστιανοί ο ίδιος πήγαινε τρόφιμα στους φυλακισμένους και τους προσέφερε την αδελφική του αγάπη και συμπαράσταση. Όμως οι αξιωματικοί των φυλακών τον κατήγγυλαν στον αυτοκράτορα, που μάταια προσπάθησε να τον μεταπίσει να θυσιάσει στα είδωλα. Τότε διέταξε και του έσχισαν τις πλευρές και τις πληγές του τις έκαψαν με αναμένες λαμπάδες. Αλλά η καρτερία του Σάβα φάνηκε αντάξια της πίστεώς του. Αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να κατορθώσουν τίποτα, αποφασίστηκε ο θάνατός του. Επειδή όμως είχε μεγάλο αξίωμα, η είδηση ότι θα, θα θανατωθεί έφερε στον τόπο της εκτελέσεώς του πλήθη θεατών. Αφού έβρασαν λοιπόν ένα καζάνι με πίσα, ο επικεφαλής του αποσπάσματος διέταξε να ρίξουν τον μάρτυρα μέσα, αλλά από θαύμα ο Άγιος παρέμεινε αυλαβής. Το θέαμα κίνησε μεγάλο θαυμασμό και εβδομήντα από τους εκεί ειδωλολάτρες πίστεψαν στο Χριστό και επί τόπου αποκεφαλίστηκαν. Οι εβδομήντα αυτοί στρατιώτες μαρτύρησαν διαξήφους. Τον δε Σάβα αφού του έδεσαν μία μεγάλη πέτρα στο λαιμό, τον έριξαν στον ποταμό της Ρώμης Τίβερη και έτσι έλαβε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Πασικράτης και Βαλεντίων κατάγονταν από τον δωρή στολό της Μησίας, περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου και ήταν στρατιώτες χριστιανοί την εποχή που έπαρχος ήταν ο Αυλοζάνης. Επειδή δεν ανέχονταν την προσκύνηση των ειδόλων από τους εθνικούς, έκαναν δρυμύτατη παρατήρηση σε αυτούς που τα πίστευαν και ομολογούσαν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και όχι τα είδωλα. Οπότε συνελήφθησαν και οδηγήθησαν στον ηγεμόνα, ο οποίος τους παρότρινε να προσφέρουν θυσία στον Απόλλωνα. Ο Μεν Πασικράτης αρνήθηκε και αφού τον έδεσαν με αλυσίδε, τον έριξαν στην φυλακή. Εκεί ήλθε και ο αδελφός του και τον συμβούλευε να προσφέρει έστω λίγο θυμίαμα για να σωθεί. Ρίξε λίγο θυμίαμα στο βωμό του Απόλλωνος, αλλά μυστικά να προσεύχεσαι στο Θεό σου. Αλλά ρίξε όμως λίγο θυμίαμα στον Απόλλωνα για να σωθείς. Ο Πασικράτης όμως τον έδιωξε κακήν κακός και δέχθηκε με μεγάλη χαρά την απόφαση του ηγεμόνα να αποκεφαλιστεί. Ο δε Βαλεντίον όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με αυτά που πιστεύει ο Πασικράτης, απάντησε πως και αυτός παραμένει πιστός στον Κύριο Ιησού Χριστό και δεν πρόκειται ποτέ να θυσιάσει στα άψυχα είδωλα. Τότε και οι δυο τους αποκεφαλίστηκαν. Ο Πασικράτης 22 ετών, ο δε Βαλεντίον 30 ετών. Οι Άγιοι Ευσέβιος Νέων Λεόντιος, Λονγινός, Χριστοφόρος, Δημήτριος, Δανάβος και Νέσταβος. Οι Άγιοι αυτοί πίστεψαν στον Χριστό από τα θαύματα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου κατά τη διάρκεια του ενδόξου μαρτυρίου του. Οπότε όλοι τους ομολόγησαν τον Χριστό ως αληθινό Θεό και φυλακίστηκαν. Έπειτα με πρόσταγμα του εμοσταγού και αιμοδιψούς τυράννου Διοκλητιανού, τους κρέμασαν, ξέσχισαν τις άρκες τους και τέλος τους αποκεφάλισαν, παίρνοντας έτσι όλοι το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Ο Άγιος Μάρτης Δούκας ο Ράπτης, από την Μητυλίνη Ο νεομάρτης αυτός καταγόταν από την Μητυλίνη και ήταν νέος, ωραίος και ενάρετος και εργαζόταν ως ράφτης σε κάποιο ραφείο στην Κωνσταντινούπολη. Κάποτε όμως που πήγε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σπίτι κάποιου Τούρκου Μεγιστάνα, δέχθηκε άσεμνη επίθεση από την ακόλαστη γυναίκα αυτού του Μεγιστάνα και σαν άλλος Σόφρον Ιωσήφ Πάγκαλος έφυγε μακριά από το σπίτι της. Τότε αυτή για να προλάβει την τροπή της, πήγε και συκοφάντησε το μάρτυρα στον Βεζίρι, ότι δίθεν αυτός προσπάθησε να ασελγίσει πάνω της, μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Ο έπαρχος αμέσως συνέλαβε τον Δούκα και τον οδήγησε μπροστά στον Βεζίρι, όπου ήταν και αυτή η πονηρή γυναίκα. Παρά τις κολακίες και υποσχέσεις που του έγιναν, ο Δούκας δεν αρνήθηκε το Χριστό και υπέστη φρικτά βασανιστήρια οι Τούρκοι αφού τον έγδαραν ζωντανό έριξαν το δέρμα του στη θάλασσα και συνέχισαν τα βασανιστήριά τους στο άψυχο και άμορφο σώμα του νεομάρτυρος. Το γεγονός αυτό έγινε στις 24 Απριλίου του 1564 στην Κωνσταντινούπολη, υποδεικνύοντας τον θείο έρωτα του μάρτυρα για την χριστιανική πίστη.